Τα παιδιά καταρχήν να σας γνωρίσω, ο Κώστας Βολτέας, ο Ζερβάκης ο Θοδωρής και ο Γιώργος ο Δασακλής. Εγώ λέγομαι, ονομάζομαι Κωστάκης Ονούφριος, είμαι καθηγητής πληροφορικής. Συμμετείχαμε μέσω του μιας προσπάθειας που έχει γίνει από πέρυσι που ιδρύθηκε το Κέντρο Ρομποτικής. Συμμετείχαμε σε συνολικά 2 διαγωνισμούς, στον Πανελλήνιο και μετά στον Εθνικό Διαγωνισμό, που ουσιαστικά έδινε την πρόκληση για την Ολυμπιάδα Ρομποτικής. Καταφέραμε, πήραμε τη δεύτερη θέση. Συνολικά το Κέντρο Ρομποτικής είχε αρκετές επιτυχίες και σε άλλες κατηγορίες. Να εξηγήσω λίγο το διαγωνισμό. Υπάρχουν κατηγορίες λυκείου, γυμνασίου, δημοτικού, ποδοσφαίρου, πανεπιστημίων, όπως και open δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Συνολικά 11 ομάδες προκρίθηκαν από την Ελλάδα για την Ολυμπιάδα, για τον τελικό της Ολυμπιάδας Ρομποτικής που έγινε στην Κωσταρίκα. Εμείς πήραμε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία λυκείου. Ήταν κάτι φανταστικό. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία, μια γιορτή. Μόνο τα παιδιά, εγώ και τα παιδιά, καταλαβαίνουμε πραγματικά τώρα τι σημαίνει Ολυμπιακοί Αγώνες. Το ακούμε, το λένε, το ζήσαμε. Ήταν η πρώτη μου χρονιά πέρυσι, δεν ήξερα τίποτα από ρομποτική, οπότε από εκεί που βρισκόμουν με μηδενικές γνώσεις στο χώρο, να εκπροσωπώ την Ελλάδα στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής είναι κάτι απίστευτο. Όπως είπε και ο κύριος Ονούφριος, πρώτα ήταν μια γιορτή και μετά το διαγωνιστικό κομμάτι. Γνωρίσαμε παιδιά και κουλτούρες από όλο τον κόσμο. Όλοι τους οι διαγωνιζόμενοι ήταν πολύ φιλικοί μεταξύ μας. Κάναμε φωτογραφίες, ανταλλάξαμε νομίσματα ή σνακ από τις χώρες μας. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Σε τέτοιο μεγάλο βαθμό διαγωνισμού δεν έχω ξαναβρεθεί, οπότε ήταν κάτι μαγικό να βλέπεις εκατοντάδες, χιλιάδες παιδιά τα οποία να είναι σε ένα στάδιο και να διαγωνίζονται στην εκπαιδευτική ρομποτική. Ήταν κάτι υπέροχο. Εμένα ήταν η δεύτερη φορά που πηγαίνω στο παγκόσμιο και ήταν πραγματικά μεγάλη μου τιμή που μπορούσα να πάω, γιατί ήταν, όπως είπε και ο φίλος μου ο Γιώργος, ήταν φοβερή εμπειρία. Ναι, μεν πηγαίναμε για κατά κάποιο ποσό για, για να αγωνιστούμε. Είπαμε μια καλή θέση στο παγκόσμιο. Αλλά πιο πολλοί εμπειρίες που αποκτήσαμε από αυτές πιστεύω είναι ανεκτήμητες. Είναι μεγάλη μου τιμή που συμμετείχα στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής με τον καθηγητή μου. Όπως είπαν και πιο πριν, ήταν το αγωνιστικό κομμάτι σε δεύτερη μοίρα. Πιο πολύ αυτό που έμεινε ήταν η συναναστροφή μας με τα παιδιά από άλλες χώρες. Και ελπίζω να μου ξαναδοθεί η ευκαιρία να ξαναπάω σε ένα τέτοιο διαγωνισμό. Ασχολούμαι από τη ρομποτική από το 2015. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη ρομποτική. Με εισήγαγε στη ρομποτική ο κύριος Μαστέας, ο οποίος ήταν καθηγητής πληροφορικής. Είμαι προγραμματιστής. Διακρίθηκα στο Πανελλήνιο Διαγωνισμό και εκπροσωπήσαμε την Ελλάδα με άλλα δύο παιδιά στον Διεθνή Διαγωνισμό Ρομποτικής, στο Κατάρ. Τι θα πρότεινες στους άλλους μαθητές που δεν γνωρίζουν τι είναι η ρομποτική? Η ρομποτική δεν είναι κάτι δύσκολο. Έχω ακούσει από πολλά παιδιά ότι νομίζουν ότι πρέπει να ασχολούνται πάρα πολύ, να γράφουν συνέχεια κώδικα. Δεν χρειάζεται, μπορεί κάποιος να συμμετέχει σε ρομποτική χωρίς να προγραμματίζει, απλά να σχεδιάζει. Δηλαδή, όποιος είναι καλός κατασκευές Lego, μπορεί άνετα να συμμετέχει σε ρομποτική και να διακριθεί. Μ' αρέσει πάρα πολύ η πληροφορική σχετικά από μικρός και ήρθα στο Λύκειο θέλοντας να γίνω προγραμματιστής και επέλεξα την ειδικότητα πληροφορική στο ΕΠΑΛ. Και το προηγούμενο καλοκαίρι άκουσα από τον κύριο Γρηγόρη Τσόνη ότι θα χρησιμοποιηθεί να βιντεοσκοπήσει τον περιφερειακό διαγωνισμό που κάναν τα παιδιά. Και προσφέρθηκα εγώ με ένα άλλο παιδί και τη βοήθειά μας και μάθαμε ουσιαστικά πώς να βιντεοσκοπούμε και ουσιαστικά να λειτουργούμε ένα πρόγραμμα λεγόμενο OBS. Και από εκεί έμαθα πρώτη φορά για τη ρομποτική, όσο μας είπε ο κύριος Τζόνης. Και ενδιαφερόμουν και είπα να έρθω εδώ πέρα ώστε να μάθω. Θα πρότεινα στους καινούριους μαθητές ότι η ρομποτική είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, πιστεύω, επειδή έχω ακούσει από τους φίλους μου πολλά. Είναι κάτι όχι τόσο εύκολο, αλλά άμα το καταφέρουμε, είναι κάτι πολύ ωραίο. Και πιστεύω πως χρειαζόμαστε καινούργιοι μαθητές να αντιπροσωπεύσουν την Ελλάδα στο παγκόσμιο όπως κάνανε τα παιδιά. Θα ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε
από τον περιφερειακό διευθυντή κύριο Πετρόπουλο. Είχε αυτή τη θέληση να δημιουργήσει κάτι τέτοιο και βέβαια και με τη βοήθεια με διάφορους τρόπους του πάτερ του Μαστέα, έτσι, ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Οι ιδέες καλές είναι, αλλά χρειάστηκε και χρειάζεται. Η ρομποτική είναι ένα σπορ που είναι λίγο ακριβό. Δεν είναι τόσο φτηνό. Οπότε, οποιαδήποτε διαπροσπάθεια χρειάζεται χρηματοδότηση. Είχαμε την τύχη στα πρώτα βήματα να έχουμε δύο υποστηρικτές. Λέω υποστηρικτές γιατί ουσιαστικά δεν είναι χορηγοί. Δεν το κάναν για κάποιο, με κάποιο αντίτιμο ή με κάποια διαφήμιση κτλ. Ήταν η κυρία Βίκη Καρέλια και ένας ανώνυμος χορηγός. Αυτοί λοιπόν μας δώσανε τα πρώτα κεφάλαια να αγοράσουμε, να καλύψουμε τα πρώτα μας έξοδα. Η αγορά κάποιων ρομπότ, εξοπλισμού και γενικά που είναι απαραίτητος για την αρχή. Αυτό λοιπόν ήταν, αυτή ήταν η αρχή. Το κέντρο ρομποτικής ιδρύθηκε, μάλλον στεγάστηκε στο δεύτερο γυμνάσιο Καλαμάτας. Εκεί λοιπόν υπήρχαν δύο χώροι που γίνονταν τα μαθήματα κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς. Έτσι λοιπόν πέρυσι κατεβήκαμε στους δύο διαγωνισμούς. Στον πρώτο διαγωνισμό ήταν ο Πανελλήνιος διαγωνισμός που ουσιαστικά κατεβάσαμε νομίζω 8 ομάδες περάσαν από τον περιφερειακό διαγωνισμό οι οποίες όλες τερματίσαν μέσα στις 30-35 θέσεις από ένα σύνολο αρχικά 550 ομάδων. Νομίζω στον τελικό περάσανε καμιά 250 ομάδες. Πάρα πολύ λοιπόν καλά αποτελέσματα. Ο επόμενος διαγωνισμός ήταν η Ολυμπιάδα Ρομποτικής. Εκεί λοιπόν και πάλι είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Στη φετινή Ολυμπιάδα, η κατηγορία Λυκείου που εκπροσωπούσαμε, πήραμε 32η θέση. Είχαμε κάποιες ατυχίες, μπορούσαμε και καλύτερα, αλλά εντάξει, φτάνουμε στο πρόγραμμα. Ούτε σκεφτείτε ότι ούτως ή άλλως είναι χώρες από όλο τον κόσμο. Και σκεφτείτε ότι ήμασταν τέταρτοι στην Ευρώπη. Βέβαια, οι ασιατικές χώρες εκεί έχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Κατεβάζουν τρεις ομάδες και εντάξει. Με μεγάλη διαφορά βέβαια θα μου πείτε και γιατί η Ευρώπη είναι τόσο πίσω. Γιατί δεν υπάρχουν εκεί οι χώρες, το υποστηρίζουν μέσα από το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου. Δηλαδή στη Μαλαισία από την πρώτη δημοτικού κάνουν 6 ώρες ρομποτική. Όχι πληροφορική, ρομποτική. Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι ασιατικές χώρες έχουν τις υποδομές, τις στηρίζουν από το σχολείο και θα πω και ένα άλλο ακόμα παράδειγμα. Η Ρωσία που ήταν πρώτη δύναμη από την Ευρώπη έτσι, και που πήρε και τη δικιά μας κατηγορία αλλά νομίζω πήρε τα περισσότερες πρώτες θέσεις στην Ολυμπιάδα, λέω, στην Κωνσταρίκα, έχει και αυτή το δικό της σύστημα που προωθεί το τέτοιο. Δηλαδή, σε μια ομάδα, στις ομάδες που περνάνε στο τελικό τους και ουσιαστικά αποτελούν την Ολυμπιακή τους αποστολή, τους συγκεντρώνουν, τους μαζεύουν σε κάποιο πανεπιστήμιο και πολλοί καθηγητές και επιτελείο τους προπονούν και τους προετοιμάζουν για αυτό το γεγονός. Αυτά λοιπόν δεν γίνονται φυσικά στην Ελλάδα. Εδώ προσπαθούμε μόνοι μας, με δικές μας δυνάμεις, να βρούμε χρηματοδότηση, δηλαδή ακόμα και το να πάμε στην Ολυμπιάδα ήταν κάτι το πολύ δύσκολο. Σκεφτείτε ότι ευτυχώς δηλαδή πάλι που καλύφθηκαν τα εισιτήρια, τα αεροπορικά από σε εμάς τα τρία εισιτήρια από το Ίδρυμα ΟΝΑΣ και άλλο ένα από ένα ανώνυμο χορηγό, είναι ένας από τους υποστηρικτές του Κέντρου Ρομποτικής. Τα υπόλοιπα όμως έξοδα, ξενοδοχεία, μετακινήσεις, οτιδήποτε άλλο καλύφθηκαν από εμάς. Αν φυσικά αν δεν είχαμε και το εισιτήριο, δεν θα πηγαίναμε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Το ταξίδι είναι πολύ μακρινό και τα έξοδα πάρα πολύ μεγάλα. Εμείς είμαστε σαν εκπαιδευτικοί, δουλεύουμε αυτή τη στιγμή ανεξάρτητα. Έχουμε βέβαια την υποστήριξη της δευτεροβάθμιας μεσημείας. Λοιπόν, έχουμε θέμα οικονομικό, δηλαδή θέλουμε ενίσχυση. Το καλοκαίρι είχαμε ένα σχολείο θερινό, το οποίο συγκέντρωσε καθηγητές από όλο τον πλανήτη, λοιπόν, οι οποίοι ήρθαν στην Καλαμάτα για να εκπαιδευτούν στη ρομποτική από εμάς. Και είναι άξιο αναπορίας, δηλαδή όταν αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ πέρα με κάποιες χρηματοδοτήσεις που ήταν στους 860.000 ευρώ, μας είπαν ότι έδωσε ο δικός τους υπουργός,
για αυτή τη δουλειά σε δύο καθηγητές σε ένα χωριό 800 κατοίκων. Σε μία μαθηματικό και σε μία πληροφορικό, οι οποίοι τρέχουν το πρόγραμμα εκεί αντίστοιχα. Και εμείς, ας πούμε, παλεύουμε με χορηγίες, παλεύουμε με υλικά που αγοράζουμε μόνοι μας. Θα θέλαμε δηλαδή μια μεγαλύτερη υποστήριξη. Για την καινούργια χρονιά λοιπόν που ξεκίνησε, αν κάποιος μαθητής ενδιαφέρεται να μάθει την ρομποτική, να δει, δεν είναι, καταρχήν είναι δωρεάν, δεν πληρώνει έτσι κανένας, μπορεί να έρθει να δει αν του αρέσει, έτσι, και εφόσον του αρέσει να συνεχίσει μέχρι όπου πάει. Όπου, λοιπόν, ο καλύτερος τρόπος είναι να απευθυνθεί στον καθηγητή πληροφορική του σχολείου του.